Πριν πούμε το διαχόν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω, βέβαια είναι αρκετά εκτενές, μία κατάθεση που κάνει ένας ραβίνος, ο Δόκτωρ Ζελένκο, στο δικαστήριο των ραβίνων της Ιερουσαλήμ, το οποίο τον κάλεσε για ενημέρωση σχετικά με τα mRNA σκευάσματα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και έχει γίνει και από μαγνητοφώνηση από ένα ιστολόγιο. Αυτός ο Δόκτωρ Ζελένκο, όπως λέει εκεί ο ραβίνος, είναι ένας παγκόσμια πιστοποιημένος οικογενειακός γιατρός για πάνω από 20 χρόνια. Έχει περιγραφεί από τους ασθενείς του ως ένα μέλος της οικογένειας, σε χιλιάδες οικογένειες. Είναι ιατρικός σύμβουλος του Εθελοντικού Σώμα Ασθενοφόρου στο κύριος Τζόελ στη Νέα Υόρκη και ανέπτυξε το διάσημο πλέον πρωτόκολλο Ζελένκο. Και αυτός αντιμετώπισε επιτυχώς 6.000 ασθενείς και εκατομμύρια έχουν ωφεληθεί από το πρωτόκολλο του, από την ομάδα του, την ιατρική. Ένας από αυτούς που νοσηλεύτηκε είναι και ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρόεδρος της Νέας, πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης. Επίσης ο Υπουργός Υγείας του Ισραήλ, ο Λίτσμαν, και όλοι αυτοί έχουν ωφεληθεί, έχουν θεραπευτεί, δηλαδή έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία οι ασθένειές τους από τον δόκτωρα αυτόν. Και η βασική μου εμπειρία, όπως λέει ο ίδιος, είναι να κρατούμε τους ασθενείς μακριά από το νοσοκομείο. Όσον αφορά τα παιδιά, ο μόνος λόγος που θα θέλατε να θεραπεύσετε, εντός αγωγικών λέξη, ένα παιδί, είναι εάν πιστεύετε στη θυσία των παιδιών. Το λέει δηλαδή ειρωνικά ότι δεν θέλουν τα παιδιά αυτό το διαβόλιο. Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε το παιδί σαν ένα κομμάτι κάρβουνο, τότε αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος να του κάνετε την αίρεση, λέει αυτός ο γιατρός. Να σας εξηγήσω, οποτεδήποτε αξιολογείτε κάποια θεραπευτική μέθοδος, πρέπει να τη δείτε από τρεις προοπτικές. Είναι ασφαλής, λειτουργεί και χρειάζεστε πραγματικά. Μόνο και μόνο επειδή έχεις τη δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι μπορείς και να τη χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να υπάρχει ιατρική ανάγκη. Πρέπει να υπάρχει ανάγκη γι' αυτό. Αν ανατρέξετε στο CDC, που είναι η Αμερικανική Υπηρεσία για τις Ασθένειες, τα στατιστικά στοιχεία για παιδιά κάτω από τις ηλικίες 18, που είναι υγιή, το ποσοστό επιβίωσης είναι 99,998%. Ποσοστό επιβίωσης χωρίς θεραπεία. Και όπως είπε ο Dr. Michael Yandon, ο ιός της γρήπης είναι πιο επικίνδυνος για τα παιδιά από ότι ο COVID-19, ο απλός ιός της γρήπης. Και έκανε μία εκτίμηση ότι ανά εκατομμύριο 100 παιδιά θα πεθάνουν από τον εμβολιασμό. Νομίζω ο αριθμός θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος και θα σας εξηγήσω το σκεπτικό γι' αυτό. Αν έχετε μία δημογραφική ομάδα, όπως είναι τα παιδιά, που δεν έχει κίνδυνο να πεθάνει από ασθένεια, γιατί να τους κάνετε μία θανατηφόρα ένωση? Τώρα ας δούμε αν αυτό το πράγμα λειτουργεί. Έτσι, πρώτα βλέπετε ότι δεν χρειάζεται. Δεύτερον, αν λειτουργεί. Οι δύο χώρες στον κόσμο που έχουν εμβολιάσει τους περισσότερους πολίτες τους είναι το Ισραήλ, ποσοστό εμβολιασμού 85%, και ένα νησιωτικό έθνος στο Νοτικό ωκεανό, οι Σεϊχέλες, επίσης πάνω από 80%. Και οι δύο χώρες βιώνουν ένα ξέσπασμα της παραλλαγής Δέλτα. Σας θέτω την εξής ερώτηση. Εάν εμβολιάσατε την πλειοψηφία του πληθυσμού σας, γιατί εξακολουθείτε να έχετε έξαρση των κρουσμάτων? Ένα κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί κάνετε τρίτη δόση με ένα υλικό το οποίο δεν λειτουργήσε τις δύο πρώτες φορές? Ενώ μας υποσχέθηκαν, έτσι,
και έσπευσαν κάποιοι να κάνουν αυτό το εμβόλιο, ότι τελειώσει αυτό. Μια δόση, μετά είπαν και δεύτερη, και τελειώσαμε. Τώρα είναι και τρίτη και τέταρτη κλπ. Και ας μιλήσουμε και για την ασφάλεια. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Υπάρχουν τρία επίπεδα ασφάλειας. Η επικινδυνότητα, θάνατος, που πρέπει να κοιτάξουμε. Το ένα είναι άμεσο, οξύ. Δηλαδή, με το που κάνεις το εμβόλιο, πηγαίνεται άμεσα. Το δεύτερο, μεσοπρόθεσμο. Και το τρίτο, μακροπρόθεσμο. Το άμεσο θα το ρίσω από τη στιγμή της ένεσης έως τους 3 μήνες. Ο νούμερο ένα κίνδυνος από την ένεση είναι η θρόβη στο αίμα, όπως ακριβώς είπε και ο Δόκτωρ Γιάντον, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Σόλκ. Παρεπιπτόντως, όλα όσα λέω θα τα στηρίξω με έγγραφα και παρακαλώ κάντε και τη δική σας έρευνα και μπορώ να σας δώσω αποδείξεις για ό,τι λέω. Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Σόλκ, όποιος κάνει αυτή την ένεση, παραθέτω, το σώμα του, είναι ακριβώς τα λόγια του, η αναφορά του στην τότε. Το σώμα αυτού του ανθρώπου που θα κάνει την ένεση γίνεται εργοστάσιο παραγωγής ακίδων, φτιάχνοντας 3 εκατομμύρια ακίδες που μεταναστεύουν στο ενδοθήλιο, έτσι είναι τα κύτταρα που καλύπτουν το εσωτερικό των αγγείων, που είναι η εσωτερική επένδυση των ομοφόρων αγγείων σας. Και είναι βασικά μικρά αγκάθια στο εσωτερικό του αγγειακού σας συστήματος. Καθώς κυκλοφορεί το αίμα μέσα στο αγγειακό σύστημα, τα αιμοσφαίρια καταστρέφονται και προκαλούν θρόβους στο αίμα. Αν αυτό συμβεί στην καρδιά, έχουμε καρδιακή προσβολή. Αν αυτό συμβεί στον εγκέφαλο, έχουμε κεφαλικό. Οπότε βλέπουμε το νούμερο ένα, την νούμερο ένα αιτία θανάτου. Αυτό είναι το οξύ, έτσι το άμεσο. Βραχυπρόθεσμα τώρα είναι αποθρομβώσεις στο αίμα, οι βλάβες και οι θάνατοι. Οι περισσότερες συμβαίνουν μέσα στις πρώτες 3-4 μέρες. Το 40% συμβαίνει μέσα στις 3 πρώτες ημέρες, μετά από αυτή την δηλητηριώδη ένεση. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι προκαλεί, μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή στην καρδιά των νέων ενηλίκων. Και το πρόβλημα που είναι το πιο ανησυχητικό, αναφέρεται σε άρθρο του New England Journal of Medicine, ένα παγκοσμίως καταξιωμένο ιατρικό περιοδικό. Τι λένε αυτοί, στα προκαταρκτικά τους δεδομένα για το ποσοστό αποβολής μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Ή αν οι γυναίκες εμβολιαστούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο, το ποσοστό των αποβολών θα πάει από το 10% στο 80%. Θέλω να καταλάβετε τι μόλις είπα. Το ποσοστό αποβολών των Αγίων γυναικών ανεβαίνει κατά 8 φορές όταν εμβολιαστούν στο πρώτο τρίμηνο. Αυτά είναι προκαταρκτικά δεδομένα που μπορεί να αλλάξουν με τον καιρό. Απλώς σας λέω τι ισχύει σήμερα. Αυτό είναι το λιγότερο του προβλήματος. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η μεσοπρόθεσμη αιτία θανάτου, που είναι η εξής. Ότι οι μελέτες που έγιναν στα ζώα με αυτά τα εμβόλια δείχνουν ότι όλα τα ζώα ανταποκρίθηκαν καλά στη δημιουργία του σωμάτων. Όταν όμως προσβλήθηκαν από τον ιό για τον οποίο είχαν εμβολιαστεί, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών πέθανε. Και όταν αυτό ερευνήθηκε, βρέθηκε ότι τους είχε σκοτώσει το νοσοποιητικό του σύστημα. Ονομάζεται εξαρτημένη ενίσχυση αντισωμάτων. Antipodic-dependent enhancement. Ή ΑΝΤΕ, έτσι λέγεται αυτό το φαινόμενο. Ή παθογόνος διέγερση ή παράδοξη ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Και ενώ αυτό είναι επιστημονικά πλέον αποδείγμα ότι ισχύει για το εμβόλιο, δεν το αποσύρουν. Ενώ όποιο άλλο εμβόλιο εμφάνιζε αυτό το φαινόμενο, τα λεγόμενα ενισχυτικά αντισώματα, το απέσυραν αμέσως. Σε σκοτώνει το ίδιο το ανοσοποιητικό σου σύστημα, κάνει μια υπεραντίδραση όταν ξαναέρθει σε επαφή με τον ιό. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι πολλά από αυτά τα ζώα πέθαναν. Μπορεί να επιχειρηματολογήσει το ότι ίσως τα ανθρώπινα όρτα να είναι διαφορετικά. Η απάντησή μου σε εσάς είναι ίσως. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες δεν έγιναν. Εσείς είστε τώρα η μελέτη. Ουσιαστικά, το πείραμα γίνεται, έγινε στα ζώα, δεν έγινε στους ανθρώπους και γίνεται τώρα στους ανθρώπους. Δηλαδή, δοκιμάζουμε αυτό το πειραματικό σκεύασμα στους ανθρώπους. Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer είπε ότι το Ισραήλ είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο στον κόσμο. Πειραματικό εργαστήριο, δηλαδή, όπου εμβολιάζουν τους πολίτες όλους.
Ο Δόκτωρ Λιούκ Μοντανιέ, που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του HIV, έτσι, του ιού του AIDS, είπε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ρίσκο της ανθρωπότητας και ο μεγαλύτερος κίνδυνος γενοκτονίας στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτό που γίνεται τώρα. Το ρίσκο λοιπόν μιας αντίδρασης ADE, εξαρτημένης ενίσχυσης αντισωμάτων στους ανθρώπους που συμβαίνει αργότερα, δεν έχει αποκλειστεί. Συνεπώς η ερώτησή μου είναι γιατί να εμβολιάσω κάποιον με μια δυνητικά καταστροφική θανατηφόρα ουσία χωρίς να το έχω πρώτα αποκλείσει. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες. Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι επηρεάζει τη γονιμότητα, οι οντιστήριοι άνθρωποι, καταστρέφει την υπουργία των οαρίων, μειώνει τον αριθμό του σημαίματος οαρίων. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και καταλαβαίνουμε γιατί προωθούν ένα τέτοιο σκεύασμα, γιατί αυτοί που το προωθούν θέλουν τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού. Το νούμερο δύο είναι ότι σίγουρα αυξάνει τον αριθμό των αυτοάνωσων νοσημάτων. Ποιος γνωρίζει με την πάροδο του χρόνου πώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής. Και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε μια έρευνα που δείχνει ότι αυξάνει το ρίσκο του καρκίνου. Όπως και να το κοιτάξει κανείς, είτε βραχυπρόθεσμα, όπου προκαλεί θρομβώσεις στο αίμα, πλεγμονή στην καρδιά και αποβολές, είτε μεσοπρόθεσμα, όπου μπορεί να οδηγήσει σε μια καταστροφική ανοσολογική αντίδραση, είτε μακροπρόθεσμα, όπου μπορεί να φέρει αυτοάνωσα νοσήματα, καρκίνο και αστηρότητα, είναι πολύ ανησυχητικό. Και σας τα λέω αυτά και ως γιατρός, όχι μόνο ως υπεύθυνος που μένεις. Συνεχίζει συγκρίνοντας την Ισραηλινή κυβέρνηση με τον Γιώζεφ Μέγκελε, διότι επέτρεψε να γίνουν πειράματα στον Ισραηλινό λαό και επίσης επισημαίνει ο Δ. Ζελένκο ότι όταν συμβαίνει κάτι κακό στο λαό θα πρέπει να ζητούν ευθύνες από την ηγεσία των ραβίνων, γιατί όπως είπε το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Και λέγει ακόμα ο άνθρωπος ότι δέχομαι καθημερινά απειλές για τη ζωή μου. Γιατί άλλο. Είναι προφανές γιατί. Ρισκάρω τη ζωή μου, την καριέρα μου, την οικονομική μου ζωή, την υπόλοιψή μου, σχεδόν την οικογένειά μου, τα πάντα. Μόνο και μόνο επειδή κάθομαι εδώ και σας λέω αυτά που σας λέω, τα οποία είναι πέρα για πέρα επιστημονικά. Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει ανάγκη γι' αυτό το εμβόλιο και δεν το χρειάζεται κανένας. Θα εξηγήσω. Για τα παιδιά, ήδη σας είπα, έχουν 99,998% πιθανότητα να βελτιωθούν. Δηλαδή να θεραπευτούν αν πάρουν αυτό το ιό χωρίς καμία θεραπεία, να γίνουν καλά. Οι νέοι ενήλικες από 18 έως 45 ετών έχουν 99,95% πιθανότητα να βελτιωθούν, να θεραπευτούν, χωρίς να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό σύμφωνα με το CDC, το οποίο είναι το πιο έγκυρο γραφείο για τις λοιμώξεις στην Αμερική. Κάποιος που ήδη έχει COVID-19 και αντισώματα, η φυσική ανοσία που έχει είναι 1 δισεκατομμύριο φορές πιο αποτελεσματική από ό,τι είναι η τεχνητή ανοσία από το εμβόλιο. Και ήδη με μελέτη, επίσημη τελική μελέτη από το Lancet, έχει αποδειχθεί ότι αυτοί που αρρωσταίνουν από COVID έχουν ανοσία για 12 μήνες τουλάχιστον. Γιατί να θέλω λοιπόν να εμβολιάζω κάποιον με μια δηλητηριασμένη θανατηφόρα ένεση, η οποία φτιάχνει κατώτερα ή επικίνδυνα αντισώματα, όταν ήδη έχω υγιή αντισώματα. Και μετά είναι η ομάδα υψηλού κινδύνου που έχει ποσοστά θανάτων 7,5%. Τα δικά μου δεδομένα, τα πρώτα στον κόσμο που δημοσίευσα σε επιστημονικό περιοδικό για ομότιμη αναθεώρηση, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για πάνω από 200 άλλες μελέτες που υποστήριξαν τα ευρήματά μου, όταν περιθάλψεις τους ανθρώπους μέσα στο σωστό χρονικό πλαίσιο, μειώνεις το ποσοστό του θανάτου μέχρι το 85%. Από τους 600.000 Αμερικανούς θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει στους 510.000 να πάνε στο νοσοκομείο και να πεθάνουν. Αυτά έτσι επιλέγω να σας αναφέρω στην αγάπη σας ή να μην θυμόμαστε όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος με τα τσαρούχια και να καταλάβουμε ότι ουσιαστικά ζούμε μια παγκόσμια επίθεση, ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως πολλοί το λένε, βιολογικό πόλεμο, με στόχο τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού δραστικά, πάρα πολύ δραστικά,
έτσι μέσω αυτού του εμβολίου Παύλου Διαβολού. Αλλά για μας, όπως έχω πει, το χειρότερο ως πιστών, χριστιανών, ορθοδόξων, είναι ότι για να φτιαχτούν αυτά τα σκευάσματα έχουν χρησιμοποιηθεί και καρικές σειρές εμβρίων, έχουν γίνει εκτρώσεις φόνοι, δηλαδή αποδεδειγμένα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, δεν είναι ότι τα πήραν από τα σκουπίδια τα έμβρια και τα χρησιμοποίησαν ενώ ήταν νεκρά. Αν είναι νεκρά, είναι άχρηστα. Πρέπει άμεσα, με το που θα γίνει η έκτρωση Παύλα Κεσαρική, και συνήθως παίρνουν και τη μήτρα από τη μητέρα, να διαμεγιστεί ζωντανό το έμβριο για να πάρουν τα όργανα που χρειάζονται να φτιάξουν κυταρικές σειρές που χρησιμοποιούν είτε στην παραγωγή είτε στον πειραματικό έλεγχο. Και αυτό βεβαίως είναι το μέγιστο ηθικό θέμα που εγείρεται από αυτά τα σκευάσματα και φυσικά απογορευτικό. Γιατί αντίκειται στην εντολή του Θεού που μας λέγει ου φωνεύσεις. Πού είναι αυτοί που λέγουν ότι το θέμα είναι ιατρικό και μην ασχολείστε? Δεν είναι καθόλου ιατρικό. Είναι πνευματικό θέμα. Άλλωστε όλα τα θέματα είναι πνευματικά και έχουν αντίκτυπο στη σωτηρία μας. Ας έχουμε λοιπόν πίστη, ας έχουμε σταθερότητα, ας μην δελιάζουμε στις πιέσεις και στους καταναγκασμούς και στις υποχρεωτικότητες που πάνε να επιβάλλουν και ας αντισταθούμε με όλους μας στις δυνάμεις στο κακό, στην αμαρτία και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα επέμβει. Μπορεί να επέμβει όπως επενέβη στον Αβραάμ. Πώς επενέβη στον Αβραάμ, τον άφησε μέχρι τη στιγμή που ακούπησε το μαχαίρι στον λαιμό του Ισαάκ. Τότε επενέβη. Για να δοκιμάσει την πίστη του Αβραάμ. Και τώρα δοκιμάζεται η πίστη μας. Και θα φανούν ποιοι είναι οι αληθινά πιστοί. Εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Και τότε θα έχουμε τον στέφανο της ζωής. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.